ικανοποίηση υπάρχει από τη Δημοτική Αρχή Σερών, καθώς όπως ανακοίνωσε μέσω συνέντευξης τύπου ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης, η ολομέλεια του 6ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκανε δεκτή την ένσταση του Δήμου Σερών για το θέμα της χρηματοδότησης του έργου ασφαλτόστρωσης της πίστας του αυτοκεδρομίου. Ενοποιήθηκε επίσημα στο Δήμο η απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά την ένσταση που έγινε από τον Δήμο, την αίτηση αναθεώρησης που έγινε από το Δήμο κατά της απόφασης του 6ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά της απόφασης η οποία δημιουργούσε πρόβλημα στην χρηματοδότηση του έργου, της ανακατασκευής της πίστας από τον Δήμο Σερών. Η τελεσίδικη λοιπόν απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει ότι καλώς ο Δήμος παρεμβαίνει και χρηματοδοτεί ένα έργο υποδομής, γιατί έτσι χαρακτηρίζεται, έτσι αποφασίζεται ότι είναι το έργο αυτό της ανακατασκευής της πίστας. Ο κ. Χρυσάφης τονίζει ότι ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει στα έργα υποδομής. Καλώς λοιπόν ο Δήμος χρηματοδοτεί αυτό το έργο, γιατί αναφέρεται ότι οι αιτιάσεις αυτές του Δήμου που αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο έργο είναι έργο υποδομής γίνονται αποδεκτές πλήρως. Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Θετική εξέλιξη γιατί πλέον θα προχωρήσουμε άμεσα για την ουσιαστική υπογραφή της σύμβασης του έργου, γιατί εκεί είχε κολλήσει το θέμα. Οπότε άμεσα θα ξεκινήσουν και οι εργασίες οι συγκεκριμένες στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Πιστεύω σε λίγους μήνες θα πάρουν αυτές οι διαδικασίες. Οπότε δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε στην άλλη διαδικασία που είχαμε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ. Προχωρούμε με αυτόν τον τρόπο και έτσι θα έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θα θέλαμε, από την αρχή. Θα ήθελα να συγχαρώ όλη την ομάδα, την νομική ομάδα του Δήμου, τους δικηγόρους του Δήμου, τους όλους και την τεχνική υπηρεσία, γιατί πρέπει να πούμε ότι στον φάκελο που υποβλήθη, πέραν των επιπλέον από αυτά που είχαν υποβληθεί σε προγενέστερο χρόνο, υποβλήθηκε και μια αναλυτική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας, η οποία ανέφερε πλήρως τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου έργου, καθώς επίσης και μία έκθεση και του Δημάρχου που περιέγραφε γιατί αυτό το συγκεκριμένο έργο χαρακτηρίζεται σαν έργο υποδομής και δεν είναι απλώς έργο επισκευή. Ο Δήμαρχος απάντησε επίσης και στο ερώτημα της παραχώρησης του αυτοκινοδρομίου, λέγοντας ότι θα ξεκινήσει ένας διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός, πάντα όμως με τις προϋποθέσεις που θα θέσει ο Δήμος Σερών και το Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα, όπως λέει, υπάρχει ενδιαφέρον. Θα προχωρήσουμε, όπως είπαμε, σε έναν ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, βάζοντας όμως τις προϋποθέσεις που θα διατηρήσουν τον δημόσιο χαρακτήρα του αυτοκινητοδρομίου. Θα προστατεύσουμε, θα προασπίσουμε το συμφέρον των Σεραίων Δημοτών, στο Σεραίων Δημοτών που έχουν βάλει αρκετά εκατομμύρια για να δημιουργηθεί αυτό το μεγάλο εργαλείο, αναπτυξιακό εργαλείο που όλοι λέμε για τον τόπο μας. Ένα αναπτυξιακό εργαλείο όμως που θα πρέπει να έχει και να αποκτήσει και μια επιπλέον αναπτυξιακή διάσταση, να απογειωθεί ακόμη περισσότερο. Υπάρχουν ενδιαφέροντα, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον εσωτερικό και από το εξωτερικό. Άκουσα τελευταία ότι πληροφορίες δημοσιογραφικές ανέφεραν για ενδιαφέρον και από Τουρκία κτλ. Σας λέω ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον έντονο εγχώριο και υπάρχει ενδιαφέρον ευρωπαϊκό. Όχι από γειτονική χώρα, αλλά από χώρα βαλκανική. Αλλά δεν είναι γειτονική, αλλά υπάρχει και έντονο ενδιαφέρον και από άλλες χώρες. Είμαστε εδώ, θα τα θέσουμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις, θα τις θέσουμε που θα πούμε για το κομμάτι αυτό της στρατηγικής συνεργασίας, θα τις θέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για αυτές τις προϋποθέσεις.